Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσαμε από τούτο το βήμα να μιλήσουμε πολλές ώρες και για την Πηνελόπη Δέλτα και για τις διάφορες σημάνσεις της Μακεδονίας και το τι σημαίνει εθνικότητα και τη διαφορά της από την υπηκότητα ή την εθνότητα και για τις ιδέες του ευρωπαϊκού και του ελληνικού διαφωτισμού και για το στρατή Μυριβίλη και τη ζωή εν τάφο και για τις σημάσεις του έθνους, γιατί δεν ορίστε μονοσήματα, αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο, εδώ που φτάσαμε και με δική σας υπαιτιότητα. Και εξηγούμε. Αυτή στιγμή, λοιπόν, έκλεισε η συμφωνία για το όνομα, βάζοντας τέλος σε ένα τέρμονο παραμύθι χωρίς όνομα για να ανακαλέσω την Πηνελόπη Δέλτα που δίρκεσε 26 χρόνια, ο διεθνής τύπος, θα ξεκινήσω από αυτό, πλημμύρισε με διθυραμβικά σχόλια. Διαβάζω ενδεικτικά. Wall Street Journal. Η Μακεδονία συμφωνεί να αλλάξει το όνομά της για να τερματιστεί η πικρή διαμάχη με την Ελλάδα. Washington Post. Βόρειο Φως. Άνω κάτω τελεία. Η Μακεδονία κάνει συμφωνία για το όνομα με την Ελλάδα. Le Monde. Αθήνα και Σκόπια συμφωνούν για τη μετονομασία της Μακεδονίας. Φρανσουάρ, Βόρεια Μακεδονία, το νέο όνομα της Μακεδονίας που αποδέχτηκε η Αθήνα. Την ίδια στιγμή, στη γείτονα χώρα, για κάποιους ο Ζάεφ είναι προδότης και ο Ιβανόβ βγήκε ανοιχτά εναντίον της συμφωνίας, την οποία τη θεωρεί προδοτική για τη Φύρο. Και διερωτώ με, ποιος είναι ο προδότης και ποιος ο πατριώτης. Και από ποια πλευρά. Και καλά και ο διεθνής τύπος προδότες. Μακεδονία. Προς επιλύσμονες λοιπόν επαγγελματίες, εθνικόφρονες και υπερπατριώτες, ας υπενθυμίσουμε κάποια στοιχειώδη. 1995. Δεσμευτική ενδιάμεση συμφωνία. Μετά από ένα εμπάργκο καυσίμων το καταχύμωνο, με το αζημίωτο βέβαια για κάποιους λαθρέμπορους. Πώς λεγόταν τότε, ποιο ήταν το όνομα της ενδιάμεσης δεσμευτικής συμφωνίας, πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Επομένως, ο όρος Μακεδονία περιλαμβανόταν στο όνομα το οποίο χρησιμοποιούνταν στα διεθνή φόρα. Δεύτερον, πάνω από 140 κράτη, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, η Αμερική και η Κίνα, αναγνώριζαν την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με το συνταγματικό της όνομα, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας, τους δε πολίτες της Μακεδόνες. Τρίτον, η συμφωνία που έφερε αυτή η κυβέρνηση. Εναρμονίζεται ή δεν εναρμονίζεται πλήρως με την εθνική γραμμή για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και χρήση έργα όμνες. Τέταρτον, συμφωνήθηκε συνταγματική αναθεώρηση επί τη βάση της Διεθνούς Συμφωνίας. Κάτι που δεν περιλαμβανόταν στην εθνική γραμμή των τελευταίων 20 χρόνων. Και πάω τώρα στη στάση σας, κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την πρόταση μομφής που καταθέτετε. Και θα ξεκινήσω με έναν τίτλο. Τα τέσσερα πρόσωπα του πολιτικού καιροσκοπισμού σας σε αυτό το θέμα. Εάν ήταν τίτλος έργο του Ευγένιου Σπαθάρη, θα ήταν ο Μεγαλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι. Το Καταραμένο Φίδι είναι το όνομα που πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί. Θέση νούμερο 1. Ναι, θεωρητικώς θέλετε την επίλυση του προβλήματος. Στη βάση της θέσης της κυβέρνησης Καραμαλή για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό επιθετικό προσδιορισμό έργα όμνες για κάθε χρήστο εσωτερικό και το εξωτερικό της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αλλά ακόμα και αν η ελληνική κυβέρνηση, θέση νούμερο 2, θελήσει να ακολουθήσει τη γραμμή του 2007, δεν πρόκειται να ψηφίσετε την όποια συμφωνία γίνει, επειδή στους κόλπους της κυβέρνησης δεν υπάρχει ενιαία στάση για το θέμα. Κοντολογείς, δεν θα ψηφίσετε την ίδια τη θέση σας για να στριμώξετε την κυβέρνηση. Συμπεριφορά κακομαθημένου παιδιού ή στερητικό σύνδρομο εξουσίας. Κατανοητό με ψυχολογικούς όρους. Τρίτον, δεν είναι κατάλληλη συγκυρία. Διερωτώ με πρωθυπουργό το Ζάεφ, που γαλουχήθηκε πολιτικά στη διαμάχη του με τον εθνικισμό του ΒΜΡΟ και που δέχτηκε με τον ονομασία εθνικών δρόμων απάρνηση συμβόλων που οικειοποιούνταν μέχρι τότε. Εάν δεν είναι θετική λοιπόν αυτή η συγκυρία, διερωτώ με πότε είναι.
Τρίτη θέση λοιπόν στρίβιν δια της συγκυρίας. Τέταρτη, παράδοση αμαχητή στις ζωφερές εκδοχές του μαύρου εθνικισμού. Καμία αναφορά στο όνομα Μακεδονία, ένθερμη συμμετοχή στα συλλαλητήρια. Εσείς λοιπόν οι υπερπατριώτες, εσείς οι επαγγελματίες εθνικόφρονες και οι εθνοπόλες, προσέξτε, διότι φέρετε ιστορική ευθύνη. Φέρετε ιστορική ευθύνη αυτή τη στιγμή, γιατί δίνετε φωνή και βήμα στην ακροδεξιά και στα νεοναζιστικά μορφώματα. Και φέρετε ιστορική ευθύνη γιατί ανασύρατε τους σκελετούς και τα φαντάσματα της πιο μαύρης εθνικοφροσύνης και των πιο μαύρων εκδοχών του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Φέρετε ιστορική ευθύνη για αυτά τα έσχη και αλλιεύω αυτή τη στιγμή από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο η ψηφιακή πραγματικότητα, είναι και η ίδια κοινωνία. Έχετε διαβάσει, συνάδελφοι, τα σχόλια? Την ώρα που ο Πρωθυπουργός ερημέρωνε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παραθέτω, ξεφτύλες πουλημένοι και οι δυο σας, εσχάτη προδοσία τιμωρείται με εκτέλεση. Κρεμάλα στο Σύνταγμα και στον πραγματικό κόσμο, να θυμηθούμε μερικά περιστατικά. Κάποιες σφαίρες προς τον Υπουργό Εξωτερικών, την επίθεση στο Γιάννη τον Μπουτάρη, το Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, εξώδικα στους βουλευτές για εσχάτη προδοσία και έξαλλα συλλαλητήρια, στα οποία έδωσαν τον τόνο τα μπρατσωμένα λεβεντόπεδα της Χρυσής Αυγής και στρατηγοί που φώναζαν «Ζήτω ο στρατός και ζήτω οι ηθικές δυνάμεις». Α, προσέξουμε λοιπόν. Και όσον αφορά, επειδή η πρόταση μορφής αντιλαμβάνομαι δεν αφορά μόνο το μακεδονικό θέμα και τη συμφωνία, αφορά και την οικονομία, δώστε μου σας παρακαλώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να δούμε τελικά πώς έχει αποδειχθεί ο πατριωτισμός σας. Ο πατριωτισμός, ξέρετε συνάδελφοι, δεν είναι διαστόματος των ευρωβουλευτών σας. Λίγο πριν κλείσει δεύτερη αξιολόγηση, να μην διστάζετε, να αμφισβητήσετε θετικά δεδομένα που παρουσιάζονταν λίγο πριν κλείσει δεύτερη αξιολόγηση από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Είναι πατριωτισμός να βγαίνει στο εξωτερικό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να δηλώνει ότι δεν μας επιτρέπει ακόμα η συγκυρία να βγούμε στις αγορές με βιώσιμους όρους, δεν είναι το άπαν η ρύθμιση του χρέους και ότι οι εταίροι έχουν κάθε λόγο να είναι καχύποπτοι μαζί μας και να μην μας επιτρέψουν δημοσιονομικό χώρο? Εσείς οι πατριώτες που εγκαλείτε εμάς σχεδόν για προδοσία και πρωτοστατούσατε, ήσασταν εσείς οι ίδιοι που πρωτοστατούσατε στα συλλαλητήρια από το 1992 για να παραδώσετε κάποια χώρα μετά τη χώρα σας δέσμια στην Επιτροπή στους Δανειστές και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μια χώρα την οποία την είχατε καταντήσει έρημη χώρα, λαιλατημένη, χωρίς παραγωγικό ιστό, χωρίς ικμάδα, χρεοκοπημένη και εξουθενωμένη, γιατί ξέρετε δεν ήταν μόνο παγκοσμιοποιημένος χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός, ήταν και εγχώρια δημοσιονομική κρεπάλη. Ποιος είναι ο πατριωτισμός όταν η δημόσια διοίκηση μετατρέπεται σε θύλακα διαφθοράς ή όταν το δημόσιο αξίωμα έγινε συνώνυμο με το ίδιο συμφέρον, καλά προστατευμένο και θωρακισμένο από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών? Δεν είναι ο πατριωτισμός το πελατειακό κράτος, συνάδελφοί μου. Δεν είναι η κρατικοδίαιτη αρπαχτή. Ούτε οι λίστες των ληστών, των offshore και των παραδείσων που σε κάποιους πολίτες τους έστειλαν στην κόλαση και τους έκαναν το βίο βίωτο. Και κλείνω την ανοχή σας για ένα λεπτό. Όσο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ψαρεύει στα απόνερα της εθνικής παραφροσύνης για να μην διχάσει το κόμμα του που έχει αποφασίσει να γίνει ένα ακροδεξιό κόμμα, θα διχάζει και θα τραυματίζει την ελληνική κοινωνία. Και έχουμε πικρά και μακρά παράδοση από εθνικούς διχασμούς σε αυτή τη χώρα. 25 χρόνια δεν σπαταλήσαμε μόνο όλο το πολιτικό και διπλωματικό μας κεφάλαιο. 25 χρόνια εποάστηκε και τελικά έσπασε το αυγό του φιδιού. Εχθρός μας δεν είναι ο γειτονάς μας. Ο εχθρός μας είναι ο εθνικισμός και η μυσαλλοδοξία. Αν πηγαίναμε το χρόνο πίσω, η πρόταση μορφής θα στρεφόταν κάλλιστα όσον αφορά την παρούσα συμφωνία εναντίον του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και σήμερα αποδείξατε με ποιους πήγατε. Ένα λεπτό μόνο, τελειώνω. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό.
Έχετε επιλέξει να είστε εσείς με το Σαμαρά, με τον Αμβρόσιο, με την παράδοση της εθνικοφροσύνης και με την Ευρώπη που σας συμφέρει, με τον Ιωφιλελεύθερο Ιερατείο της Λιτότητας. Εμείς προερχόμαστε από μία άλλη παράδοση. Προερχόμαστε από τη μεγάλη δημοκρατική αριστερή παράδοση του διαφωτισμού και των αξιών της αλληλεγγύης και του πατριωτισμού νοούμενου ως συνανάπτυξη και καλή γειτονία. Προερχόμαστε από την παράδοση του αείμνης του Δημήτρη Μαρονίτη, του Φίλιππου Ηλίου, του Σπύρου Αζραχά, του Λεωνίδα Κύρκου, του Μαλώνη Αναγνωστάκη, σε όσους ύψωσαν το ανάστημά τους στο εθνικιστικό τελείριο και στην Παραζάλη. Και κλείνω. Ελάτε, σας παρακαλώ πολύ. Και όσον αφορά μια κουβέντα, αφού ανέφερα και τον Αναγνωστάκη για την πρόταση μομφή σας, μια κουβέντα. Δεν έφταιγε ο ίδιος, τόσος ήταν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται τα 7.